Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκατοντάδες αναχώρησαν και από την Πάτρα για το συλλαλητήριο της Αθήνας. Πάνω από 20 πούλμαν έφυγαν από την Αχαϊκή πρωτεύουσα. Τα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία ήταν δρακόντια. Στο κάλεσμα της Μακεδονίας ανταποκρίθηκε και διατρανώνει την απέτηση για σεβασμό στην ιστορία. Και ο σεβασμός στην ιστορία είναι και ο οδηγός μας για την αυριανή πολιτική, γιατί αυτό που αποφασίζουμε σήμερα εμείς θα το υποστούν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Εκατοντάδες διαδηλωτές από την Πάτρα αναχώρησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί για την Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο. Μόνο από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου έφυγαν 4 λεωφορεία. Πολλά από τη χριστιανική εστία στην Οδό Μιαούλη και Κορίνθου, αλλά και από άλλους ιερούς ναούς, ενώ διοργανώθηκαν και εκδρομές από διάφορους συλλόγους. Είμαστε στην Αθήνα όλοι μαζί να διαμαρτυρηθούμε για αυτό που γίνεται στη χώρα μας. Θα ήθελα να πω ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα, είναι ελληνική και κανένας δεν μπορεί να μας την πάρει. Ο καιρός δεν μας χαλάει εμάς, είμαστε πατρινοί, το έχουμε αποδείξει και στο καρναβάλι. Πάμε πάνω, γερά, να τους δείξουμε ότι ο ελληνικός λαός δεν κάνει πίσω. Η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν διαπραγματεύεται με τίποτα. Θα πάτε πάνω, Αθήνα. Θα πάμε πάνω και θα κάτσουμε και εκεί ένα μήνα. Ο καιρός δεν σας πτωεί. Καθόλου. Οι διαδηλωτές βρέθηκαν υπό αστυνομικό κλειό, αφού η αστυνομία είχε λάβει τα μέτρα της για κάθε ενδεχόμενο. Τα σημεία στα οποία είχε δοθεί μεγάλη προσοχή κατά την αναχώρηση των λεωφορείων ήταν το πάρκινγκ Κορίνθου και Τσαμαδού, αλλά και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η οποία πρόσφατα είχε βαφτεί με συνθήματα. Ως εδώ και μη παρέκει, φωνάζουν οι λιμενικοί της Πάτρας. Νέα επεισόδια το Σάββατο με αποτέλεσμα μετανάστες να τραυματίσουν έναν λιμενικό. Τον έστειλαν στο νοσοκομείο. Το φαινόμενο λαμβάνει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις. Είναι σχεδόν καθημερινά τα επεισόδια μεταξύ μεταναστών και λιμενικών. Νέο τραυματισμό λιμενικού καταγγέλει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, μια χούφτα λιμενικοί υπερβάλλουν εαυτόν και προσπαθούν κάθε μέρα να σταματήσουν τις ορδές των παράτιμων μεταναστών, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να εισβάλλουν στο χώρο του νέου λιμανιού. Όπως καταγγέλουν, λιμενικός το Σάββατο, ενώ εκτελούσε εξωτερική υπηρεσία κατά τη διάρκεια αποτροπής μιας ολόκληρης ομάδας παράτιμων μεταναστών, οι οποίοι προσπαθούσαν να μπουν μέσα στο λιμάνι, το επιτέθηκαν, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν με θλαστικά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς βγήκε από το νοσοκομείο και πλέον είναι καλά στην υγεία του. Η υπομονή των λιμενικών όμως εξαντλήθηκε. Ως εδώ και μην παρέκει, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Την ίδια ώρα ο ΟΛΠΑ ενισχύει τα μέτρα στο λιμάνι, αν και ο αυξανόμενος αριθμός των μεταναστών προβληματίζει. Ενισχυμένες περιφράξεις, περίβολος περιπολίας, τοποθέτηση καμερών και συστήματα σάρωσης επιβατών, αποσκευών και οχημάτων περιλαμβάνονται στα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν στο νέο λιμάνι της Πάτρας, με σκοπό να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τους μετανάστες που επιχειρούν καθημερινά κατά ομάδες να εισέλθουν στη λιμενική ζώνη. Όπως ανέφεραν στελέχη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών και του Λιμεναρχείου, η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στο λιμάνι μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του αριθμού μεταναστών που φτάνουν στην Πάτρα και εισβάλλουν στο λιμάνι με σκοπό να κρυφτούν σε κάποιο φορτηγό που έχει προορισμό μια άλλη χώρα της Ευρώπης. Διαπληκτισμοί, συμπλοκές, τραυματισμοί και καθημερινό κυνηγητό από τους λιμενικούς συνθέτουν το σκηνικό μάχης που επικρατεί στη νότια παραλιακή ζώνη της Πάτρας και συγκεκριμένα μέσα και έξω από το λιμάνι. Κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο δύσκολη η κατάσταση στην περιοχή, αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των λιμενικών, ο αριθμός των μεταναστών συνεχώς αυξάνεται. Από την διοίκηση του ΕΚΑΒ τώρα επιχειρείται να αντικατασταθεί ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Πάτρας Γρηγόρης Μπαράκος, επειδή επεσήμανε τις ελλείψεις που υπάρχουν. Οι αντιδράσεις μένονται. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πληροφορία της επιχειρούμενης αντικατάστασης του Γρηγόρη Μπαράκου από τη θέση του διευθυντή του ΕΚΑΒ της Τρίτης Περιφέρειας Μέδρα την Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση πρόκειται να κατατεθεί από μέλος της κεντρικής διοίκησης του ΕΚΑΒ στην αυριανή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα επρόκειτο να συζητηθεί την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά η ύπαρξη αντιδράσεων οδήγησε στην αναβολή του.
Αφορμή φαίνεται να είναι η δηλώση του κυρίου Μπαράκου με αφορμή περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή της Ανδρίτσενας και μέσω των οποίων παρουσίασε τις ελλείψεις που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ. Ξεκινά αύριο το διήμερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάπτυξη. 10 υπουργοί αλλά και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα δώσουν το παρόν στην Πάτρα. Τα μέτρα θα είναι δρακόντια. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας λαμβάνει η αστυνομία εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκαδημιρίες ΜΑΤ θα βρίσκονται στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα εκείνη την ημέρα, προκειμένου να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να φτάσουν μέχρι τον χώρο που θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός το απόγευμα της Τρίτης, δηλαδή σε κτίριο στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Οι διαδηλωτές πάντως δεν πτωούνται. Ο Δήμος κάνει προσυγκέντρωση στις 5 το απόγευμα στο κτίριο του ΚΕΠ στο παλιό λιμάνι, ενώ τα σωματεία στις 5.30 το απόγευμα στην ακτή Δημαίων στο ύψος του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου. Με κεντρικό σύνθημα και αίτημα δουλειά για άλλους, δουλειά με δικαιώματα. Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις, άλλα εργασιακά δικαιώματα, μέτρα στήριξη των ανέργων και μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν την εργατική τάξη και το λαό. Γιατί το συνεδριό τους, της κυβέρνησης και της περιφέρειας, θα συζητήσει επί μακρόν για τις business και τα επιχειρηματικά σχέδια, για τις ανάγκες του κεφαλαίου και της κερδοφορίας του. Θα είμαστε λοιπόν εκεί, θα ενωθούμε μαζί με την πορεία που διοργανώνουν τα συνδικάτα και οι άλλοι μαζικοί λαϊκοί φορείς στο χώρο του Ιερού Ναού του Άγιο Ανδρέα και θα πορευτούμε στο χώρο που θα μιλάει ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα απογορεύσει ο Τσίπρας στην Πάτρα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ να γίνει συλλαλητηρίο. Ας το απογορεύσει. Αυτοί δεν απογορεύονται συλλαλητηρία στην Πάτρα. Δεν δίνουμε άδεια. Ας το κάνει. Τι να κάνουμε τώρα. Θα δούμε. Γιατί τόσο πολύ. Φοβόνται δηλαδή μια μικρή μειοψηφία που είμαστε εμείς εκεί, τίποτα, κάτι μικρά ποσοστά. Τι φοβόνται. Τώρα την Τρίτη τα σπουδαία για το τρένο και την πιθανή υπογειοποίησή του. Στην υπόθεση αναμένεται να αναφερθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ενώ χθες ο Σπύρος Βούρδας επισκέφθηκε υποδομές σε ψαδόπυργο κερίο. Σε μια επιχείρηση κατευνασμού των κατοίκων των αρκτικών συνοικίων της Πάτρας, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Θάνος Βούρδας, βρέθηκε χθες το πρωί στον Καστελόκαμπο και συναντήθηκε με τη Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων και Κατοίκων που αντιδρούν στην επίγεια χάραξη της νέας σιδηροδρομικής γραμμής. Μπροστά στον κίνδυνο οι κοινωνικές αντιδράσεις να φρενάρουν την πορεία του έργου, το κυβερνητικό στέλεχος ανέφερε στους κατοίκους ότι το Υπουργείο Υποδομών έχει ζητήσει προμελέτη υπογειοποίησης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από το Ρίο μέχρι και την Οδό Κανελοπούλου, ως εναλλακτική λύση, η οποία όμως δεν θα εφαρμοστεί τώρα, αλλά θα αποτελέσει υποθήκη για κάποια μελλοντική χρηματοδοτική περίοδο. Παράλληλα όμως το έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή από τον Ψαθόπυργο μέχρι το ύψος της Κανελοπούλου για τη δημιουργία της επιδομής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής δεν πρέπει να σταματήσει. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για την τύχη του προαστιακού, έστω και αν η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως η γραμμή δεν πρόκειται να καταργηθεί. Σχολιάζοντας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, Θάνος Βούρδας, την πληροφορία στην Πάτρα για το θέμα του προαστιακού, ανέφερε πως πρόκειται για δηλώσεις αναρμόδιων που απλά γίνονται για εντυπώσεις και έκφραση άγχους εν ώψη του Περιφερειακού Συνεδρίου της Δυτικής Ελλάδας. Ας μην βιάζονται κάποιοι, γιατί απλά θα τους μείνει η λάσπη, είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, τονίζοντας πως τις επόμενες μέρες θα συνομιλήσει και με εκπροσώπους του τοπικού τύπου για το θέμα, για να ξεκαθαρίσει η πραγματικότητα. Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου για κατάργηση του προαστιακού, αφού όπως είναι γνωστό, τα έργα είναι σε εξέλιξη. Όμως αυτό το ζήτημα ήταν γνωστό για πάρα πολύ καιρό. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι, στη μεγάλη κινητοποίηση που διοργάνωσαν οι σύλλογοι της περιοχής του Καστελοκάμπου, με την παρουσία βουλευτών, δημάρχου, του αντιπεριφέραρχη του κ. Αλεξόπουλου, είχε τεθεί το ζήτημα. Αλλά τότε δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Η επίγεια διέλευση λοιπόν καταργεί το τοπικό τρένο και να σταματήσει εδώ η υποκρισία. Ως εδώ και μη παρέκει. Ο πατραϊκός λαός δεν τρώει κουτόχορτο. Τέλος τα παραμύθια. Είναι συνυπεύθυνοι και πρέπει να απολογηθούν. Είναι οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις που επί χρόνια και τώρα ακόμη που πια στον πατραϊκό λαό έχει γίνει κατανοητό
ότι επίγεια διέλευση της δρομικής γραμμής, της νέας δρομικής γραμμής, καταστρέφει την Πάτρα, τη διχοτομή, επιμένουν επειδή κατά τη γνώμη τους είναι ένα έργο που θα εξυπηρετήσει τους μεγάλους επιχειρηματίες. Τελείται ήδη εργολαβία αποξήλωσης των γραμμών των υπαρχόντων για να γίνει στη συνέχεια με άλλη εργολαβία η κατασκευή των νέων γραμμών και της ηλεκτροκίνησης. Με αποτέλεσμα όταν φτάσει από τον Άγιο Βασίλειο στην Κανελοπούλου που είναι η εργολαβία να σταματήσει ο προαστιακός. Κάτι το οποίο δεν ήταν στην συμφωνία που είχαμε κάνει όταν διαπραγματευόμασταν όλο αυτό το ζήτημα. Απίστευτο τώρα και όμως αληθινό. Δημοσιογράφος μπήκε σε πάρκινγκ το οποίο όμως δεν είχε σήμα ότι πρόκειται για ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και ο ιδιοκτήτης του που προφανώς τον νοικιάζει κάτω από τη μύτη της εφορίας την κλείδωσε μέσα. Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου. Κάτοικο στην ευαίτερη περιοχή που χειρίζεται τηλεκοντρόλ για είσοδο πάρκινγκ σε οικόπεδο της γειτονιάς, κλείδωσε επί μια μισή ώρα μέσα σε αυτό δημοσιογράφο της Πάτρας, η οποία στάθμευσε το όχημά της στο άδειο πάρκινγκ για μερικά λεπτά στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ, μη γνωρίζοντας το καθεστώς που επικρατεί αφού δεν υπάρχουν πινακίδες στάθμευσης και η πόρτα ήταν ανοιχτή. Ο ηλικιωμένος άνδρας με το που την είδε να μπαίνει μέσα έκλεισε με το τηλεκοντρόλ τη σειρώμενη πόρτα και την εγκλώβησε. Η νεαρή επικοινώνησε άμεσα με την αστυνομία και ήδη κινούνται οι διαδικασίες σε βάρος του ηλικιωμένου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπάρχουν σήματα στάθμευσης και πιθανόν ο ιδιοκτήτης του να έχει στήσει ένα παραμάγαζο εν αγνία της εφορίας και να νοικιάζει το χώρο με το αζημίωτο, λαμβάνοντας μαύρα χρήματα. Τελικώς, μετά από παρέμβαση περίοικων, ο κάτοχος του τηλεκοντρόλ άνοιξε την πόρτα και μάλιστα χωρίς να φανεί, φοβούμενος τα χειρότερα, απλώνοντας απλώς το χέρι του από το παράθυρο του σπιτιού του. Απίστευτο, κρέμασαν κόκαλα ζώων κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Πάτρα. Η Εκκλησία κάνει λόγο για παγανιστικές τελετές. Πρωτόγνωρες εικόνες έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στο τέρμα της ομώνυμης οδού. Κόκαλα νεκρού ζώου εωρούνται κρεμασμένα σε δέντρο, χαμηλά στις σκάλες, στο κέντρο της Πάτρας. Πολίτες δήλωσαν τη δυσαρέσκεια και τον φόβο τους μπροστά στο θέαμα που παραμένει εδώ και μέρες σε κοινή θέα. Ενώ η τοπική εκκλησία ζητά την επέμβαση ακόμη και της αστυνομίας. Λυπάται κανείς βλέποντας τέτοιες εικόνες και προπαντός υποψιαζόμενος πράξεις παγανιστικές πίσω από τις εικόνες. Βεβαίως, δεν έχουν καμιά ισχύ ουσιαστική, όμως επηρεάζουν συναισθηματικά και προκαλούν. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε τέτοιου είδους ιστορίες και άμα τη εμφανίσει τους, θα πρέπει αμέσως να καθαρίζονται και να καταδικάζονται και μακάρι να ανακαλύπτονται και αυτοί που τα δημιουργούν, για να έχουν και τις συνέπειες που προβλέπει, φαντάζομαι, η νομοθεσία μας. Συναγερμός χθες το βράδυ στην Αγίου Νικολάου. Άνδρας βούτυξε στην θάλασσα στο ύψος του Μόλου, επί τόπου έσπευσαν δύο ασθενοφόρα και η αστυνομία. Στη θάλασσα, στο Μόλο της Αγίου Νικολάου, βρέθηκε άνδρας πατέρας τριών παιδιών στις 8 το βράδυ του Σαββάτου. Όλα δείχνουν πως παραπάτησε, ενώ εξετάζεται αν είχε καταναλώσει και αλκοόλ. Επί τόπου βρέθηκαν δύο ασθενοφόρα και άνδρες της αστυνομίας. Πάντως ο άνδρας κατάφερε και βγήκε μόνος του έξω. Οι διασώστες του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, ενώ προανάξει για το συμβάν διεξάγει η αστυνομία. Ωστόσο, στην άμεση δράση υπήρξε πανικός, όπως και στο 166, καθώς κάποιοι ειδοποίησαν πως ένας άνδρας είχε πέσει μέσα στο νερό. Έτοιμος για σύγκρουση με τα κυβερνητικά στελέχη για το ζήτημα του παραλιακού μετόπου, δηλώνει ο Δήμος Πατρέων. Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση οριστικής παραχώρησης, ξεκινά μόνος του τα έργα. Η παραλιακή ζώνη θα αναπλαστεί και θα αποδοθεί όμορφη, καθαρή στον πατραϊκό λαό για τις ανάγκες του. Ο Δήμος είναι αποφασισμένος και δηλώνει πως δεν θα περιμένει για πολύ ακόμη. Και αν δεν λάβει σαφείς απαντήσεις και δεσμεύσεις για το θαλάσσιο μέτωπο ή αν δεν πέσουν άμεσα οι υπογραφές, τότε θα προχωρήσει στην κατασκευή έργων στη ζώνη από την Αγίου Νικολάου μέχρι και τον Νότιο Πάρκο. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης δηλώνει αποφασισμένος να εκπονήσει τα σχέδια που ήδη έχει σε σχέση με τη διαμόρφωση των χώρων. Και δεν κάνει πίσω. Αυτό σημαίνει ότι θα μπουν μπουλντόζες και εργαζόμενοι στον χώρο πριν πέσουν οι υπογραφές. Εάν μέσα στο επόμενο εύλογο χρονικό διάστημα δεν προχωρήσει η σύμβαση παραχώρησης με βάση το αίτημα του Δήμου, ο χώρος να είναι καθαρός,
χωρίς αφισβητήσεις και νομικές ασάφειες, χωρίς προβλήματα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ολόπρευη ανάπλασή του, η Δημοτική Αρχή μαζί με τα λόγια της Πάτρας θα προχωρήσει σε εργασίες ανάπλασης της περιοχής χωρίς να περιμένει πότε θα υπογράψει η κυβέρνηση. Άλλωστε, από τα 3,5 χιλιόμετρα της παραλιακής ζώνης, ο Δήμος Πατρέων, χωρίς να υπάρχει οριστική παραχώρηση, έχει περίπου 2 χιλιόμετρα αποδώσει στον πατραϊκό λαό, αυτή η Δημοτική Αρχή δηλαδή, έχει αποδώσει στον πατραϊκό λαό περίπου 2 χιλιόμετρα της παραλιακής ζώνης, διαμορφώνοντας ένα πανέμορφο πάρκο αναψυχής μέσα στην παραλία. Η ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και για την υπόλοιπη παραλιακή ζώνη. Ο Δήμαρχος Πατρέων γνωρίζει ότι μπορεί να κατηγορηθεί και να βρεθεί στο εδόλιο. Δηλώνει όμως πως δεν τον νοιάζει. Νέα απορριμματοφόρα παραλαμβάνει ο Δήμος της Πάτρας. Σύντομα θα ενσωματωθούν στον υπάρχοντα στόλο. Επιτέλους, η προμήθεια νέων απορριμματοφόρων και μηχανημάτων που θα ενισχύσουν τον τομέα καθαριότητας του Δήμου Πατρέων οδεύει προς το ελεκτικό συνέδριο και έτσι το αργότερο σε ένα μήνα θα υπογραφεί η σύμβαση. Πρόκειται για 5 καινούργια απορριμματοφόρα, 3 φορτηγά, ένα όχημα μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων, 3 JCB και 2 διπλοκάμπινα, τα οποία θα παραλυφθούν στις αρχές καλοκαιριού και θα ρηχτούν αμέσως στη μάχη για την καθαριότητα της πόλης. Τέλος, σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας, με τις ανακατασκευές που έχουν προγραμματιστεί και την επισκευή κάποιων οχημάτων, θα υπάρχει ανανέωση κατά 50% του στόλου αποκομιδής τα τελευταία 3 χρόνια. Σε 11 χρόνια κάθριξη καταδικάστηκε γνωστός δικηγόρος της Πάτρας. Ήταν κατηγορούμενος για απάτες. Ακριβά πλήρωσε το τίμημα ένας πατρινός, ο οποίος με πρόσχημα την παροχή νομικών υπηρεσιών εξαπατούσε ανυποψία στους πολίτες, αποσπώντας τους διόλου ευκαταφρόνη τα χρηματικά ποσά. Το τριμελές εφετείο κακούργημα των πατρών, μετά από διεξοδική διερεύνηση της υπόθεσης και ακούγοντας τα θύματα του κατηγορούμενου να εξιστορούν πως έπεσαν στην πλεκτάνη του, εξέδωσε την απόφασή του. Τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα της απάτης κατ' εξακολούθηση, της πλαστογραφίας για εξαπάτηση, αντιποίηση επαγγέλματος και υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Τον απείλαξε από το αδίκημα της υπεξαίρεσης και της σύστασης συμμορίας. Η ποινή που το επέβαλε ήταν κάθριξη 11 ετών και 6 μηνών χωρίς η έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Να θυμίσουμε ότι ο 59χρονος σήμερα πατρινός συνελήφθη στις αρχές Νοεμβρίου 2017 στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης της ασφάλειας πατρών την ώρα που παραλάμβανε από μια γυναίκα χρηματικό ποσό σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα για υποτιθέμενες πληρωμές παραβόλων που απαιτούνταν για δικαστική της υπόθεση, προσκομίζοντας πλαστά τραπεζογραμμάτια. Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις με το οικονομικό όφελος να ανέρχεται σε 120.000 ευρώ. Ο άνδρας, σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, είχε διαγραφεί προδιετίας από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας. Έρμεος το έλεος του χρόνου εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Γεροκοστοπούλου. Οι περίοικοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Κατεστηματάρχες της περιοχής αλλά και περίοικοι απευθύνουν νέες προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα της κατάστασης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες αδιαφορούν και δεν μεριμνούν για μέτρα ασφαλείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιοχή είναι πολυσύχναστη, με εκατοντάδες διελεύσεις καθημερινά, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει και στάση λεωφορείου του αστικού χτέλ. Οι εικόνες φθοράς είναι εμφανείς σε όλο το εξωτερικό μέρος του κτιρίου, ενώ ακόμη και παράθυρα βρίσκονται επί ξύλου κρεμάμενα, με ορατό τον κίνδυνο να καταρρεύσουν εφόσον αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες. Συνεπώς, είναι επιτακτική αναγκαιότητα οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κινούνται κοντά στο συγκεκριμένο κτίριο ή και άλλα εγκαταλελειμμένα σε διάφορες περιοχές της Πάτρας. Ακόμη, υπάρχουν καταγγελίες για είσοδο και διαμονή μεταναστών στο κτίριο της Γεωργοκοστοπούλου, γεγονός που πολλαπλασιάζει τους κινδύνους για εστίες ρήπανσης και σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Καταστηματάρχες ζητούν να σφραγιστεί επαρκώς άμεσα το κτίριο, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ελεύθερη πρόσβαση στο εσωτερικό του και να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να προβούν στην αναγκαία άμεση συντήρηση και άρση της επικινδυνότητάς του. Εξαιρετική η παράσταση του Παιδικού Θεατρικού Τμήματος του Καρνεβαλικού Κομιτάτου. Λιλιπούτι, οι πρωταγωνιστές απέδωσαν ένα θεατρικό έργο με πρωταγωνίστρια την Κοκκινοσκουφίτσα σε άλλο ρόλο. Η κωμωδία ήταν εξαιρετική. Λέγε, φέρε μου την ατζέντα, την εδώ τώρα
Μάλιστα, κυρία! Ορίστε! Έχω σημειώσει όλα τα ραντεβού σας! Για να δω... Ναι! Αχα! Ο σκηνοθέτης μου! Τι δεν υπάρχει, αυτός δεν τον αντέχω! Στο βασίλειο των παραμυθιών έρχονται τα πάνω κάτω, όταν η κοκκινοσκουφίτσα έχει βάλει το δικό της παραμύθι πάνω απ' όλα. Δεν θέλει να πιστέψει ότι υπάρχουν κι άλλα παραμύθια που είναι εισάξια από το δικό της και μάλιστα με ηθικό δίδαγμα. Αυτή η ανυπακοή της θα την οδηγήσει σε μονοπάτια που δεν τα έχει διαβεί ποτέ. Ο Λύκος αποφάσισε να την προστατεύσει όταν άκουσε ότι οι άλλοι ήρωες των παραμυθιών με τη βοήθεια της καλής κακιάς μάγισσας θέλουν να τη στείλουν στο παρελθόν. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο των αγαπημένων παραμυθιών. Τα λόγια είναι περίτα την ώρα που χωρίζουν. Το έχει πει και η Μαρινέλα. Γλυκιά μου κοιμωμένη, μήπως θυμάσαι ποιος έχει κοιμήσει στο παραμύθι σου? Φυσικά και θυμάμαι. Κάτσε. Το έχω. Κάτσε, μου έρχεται. Απλά το έχω, κάτσε. Μην το πείτε. Να πάρω τη βοήθεια του κοινού. Άστο πια, μου το κάλεσες. Το έχει πει και η Ζουγκανέη. Καλή μου φίλη και ήρες των παραμυθιών, η κοκκινοτυκλίτσα με τη δική της άσχημη συμπεριφορά δήλωσε πως μας θεωρεί ανύπαρκτους. Αφού λοιπόν το θέλει έτσι λοιπόν και θα γίνει. Το σχέδιό μου είναι να πραγματοποιήσουμε την αρχή της. Και πώς θα γίνει αυτό? Με τη βοήθεια της καλής μας καλάς μάγισσας. Βέβαια, δεν μου έχει κάνει και λίγα. Θα ξεχάσω εγώ ποτέ που είχε πιάσει το σκηνοθέτη και του έλεγε να μην μου κάνει κοντινά. Ή το σεναριογράφο που του έλεγε να μου κόψει λόγια. Καλά να πάθει. Η παράσταση από το καναβαλικό κομιτά του Πάτρας δόθηκε στο επίκεντρο. Σε όλες τις παραστάσεις επικρατούσε το αδιαχώρητο. Πρωταγωνιστές, τα μικρά παιδιά. Έπαιξαν Μαριλένα Μπέτσου, Αλίκη Φωτίλα, Λούκα Κωνσταντίνα, Λάντζα Ιωσήφινα, Ανδρέας Αντωνιάδης, Ιόλη Ζαφυροπούλου, Όλγα Χριστοπούλου, Βίβιαν Καρούσου, Κωνσταντίνος Σταγκούλης, Άλκης Τηλεκατσά, Ειρήνη Παπαθανασίου, Γιώργος Παπακουσταντόπουλος, Πελαγία Παυλίδη, Έλλη Καρούσου, Νικηφόρος Δομετίου, Άννα Φαλιέρου, Ευανέλα Μπάκωση, Βερόνικα Πεφάνη, Άννα Πέτσα, Γιώργος Παπαθανασίου, Διονύσης Ρουμελιώτης, Ανδρέας Αντωνιάδης, Μαρίλια Τζούδα, Γεράσιμος Μιλιώνης, Αναστασία Γεωργοπούλου, Λουίς Χαραλαμποπούλου, Αναστασία Χουρδούμη, Λουίς Χαραλαμποπούλου, Έστα Σερέτη, Ανδρέας Κανελόπουλος, Θόδωρος Αντωνιάδης, Γεωργία Γαλάνη. Μεγάλο γλέντι τώρα ετοιμάζει ο Δήμος της Πάτρας για την Τσικνοπέμπτη. Έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με τον Γιώργο Βελισάρη για εμφάνιση το μεσημέρι στο Νότιο Πάρκο. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Καλή διασκέδαση. Το χειροκροτημά σας στην ομάδα εδώ στα παιδιά. Ένα event το οποίο αναμένεται να προκαλέσει τελείριο την Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα ετοιμάζει ο Δήμος στο πλαίσιο του καρναβαλιού. Οι παράγοντες του Δήμου έχουν έλθει ήδη σε συμφωνία με τον Γιώργο Βελισάρη για μια μεγάλη συναυλία που πρόκειται να γίνει το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης στο Νότιο Πάρκο. Η μόνη αμφιβολία για το Δήμο της Πάτρας είναι ο καιρός. Αν όλα πάνε καλά, η συμφωνία έχει ήδη κλείσει και η συναυλία θα πραγματοποιηθεί. Σκοπός του Δήμου να δώσει στη συναυλία ένα λαϊκό χαρακτήρα με ελεύθερη είσοδο, όπου θα ψήνονται δεκάδες σουβλάκια και λουκάνικα σύμφωνα με τα όσα ορίζει το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Το Μεσολόγγι τίμησε χθες τον Νίκο Αλιάγα. Του δόθηκε το χρυσό κλειδί της πόλης. Εκδήλωση αφιερωμένη στον Νίκο Αλιάγα, διοργάνωσε ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. Στο κατάμεστο από κόσμο τρικούπιο πολιτιστικό κέντρο, η καταπληκτική θεατρική παράσταση από την ομάδα διερευνητικής δραματοποίησης του Πνευματικού Κέντρου Μεσολογγίου, η οποία παρουσίασε τη ζωή του Νίκου Αλιάγα, κατάφερε να συγκινήσει όχι μόνο την οικογένεια του Νίκου, αλλά και του κόσμου που την παρακολούθησε. Ήταν μία έκπληξη στον Νίκο η θεατρική παράσταση με θέμα τη ζωή του, η οποία τον συγκίνησε.
Ο Δήμαρχος Νίκος Καραπάνος απένειμε στον δημοσιογράφο και παρουσιαστή με τη διεθνή αναγνώριση και καταξίωση την ανώτατη τιμητική διάκριση της πόλης, το χρυσό κλειδί της πόλης, για το έργο της προβολής του τόπου στο εξωτερικό, αλλά και την διαρκή ανταπόκρισή του στην υποστήριξη δράσεων που προάγουν και προβάλλουν την ιδιαίτερη πολιτισμική φυσιογνωμία, την τέχνη και την τοπική παράδοση. Ο Νίκος Αλιάγας, εμφανώς συγκινημένος με βουρκωμένα μάτια, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο αλλά και τους πολίτες του Μεσολογγίου που του δείχνουν την αγάπη τους προς το πρόσωπό του με κάθε τρόπο. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Patras TV. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.